στόχος μας ως διοίκηση του Επιμελητηρίου Σερών είναι να είμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις μέλη μας. Πιστεύουμε στον νομό Σερών, στις επιχειρήσεις και στους ανθρώπους του. Θέλουμε να αναδείξουμε με κάθε τρόπο τα σεραϊκά εκλεκτά προϊόντα. Στηρίζοντας λοιπόν την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων μελών μας, συμμετέχουμε στη Food Expo 2022, η οποία επιστρέφει δυναμικά 12 με 14 Μαρτίου 2022 στον εκθεσιακό χώρο Metropolitan Expo, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Είναι τη Food Expo, όπως γνωρίζετε, είναι η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στην νοτιοανατολική Ευρώπη και σε μια επιπλέον στήριξη των επιχειρήσεων, των σεραϊκών επιχειρήσεων, επιδοτούμε το 50% του κόστου συμμετοχής των επιχειρήσεων στην Food Expo. Καλό λοιπόν όλες τις επιχειρήσεις του Επιμελητηρίου Σερών, τα μέλη μας, που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους κλάδους και ενδιαφέρονται να δηλώσουν άμεσα συμμετοχή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια δυναμική παρουσία ως Επιμελητηρίου Σερών. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα μόνο. Το ένα είναι για ποιο λόγο θα πρέπει σε σεραϊκές επιχειρήσεις να πάνε με το Επιμελητήριο Σερών. Το Επιμελητήριο Σερών είναι ομπρέλα όλων των σεραϊκών επιχειρήσεων και από αυτή την έννοια θα έχουν πολλά να κερδίσουν με τη συμμετοχή τους με το Επιμελητήριο, γιατί στο κάτω-κάτω υπάρχει το όνομα το σεραϊκό προϊόντων. Άρα λοιπόν ο κόσμος που θα πηγαίνει εκεί θα βλέπει σεραϊκές επιχειρήσεις, θα ξέρει ότι θα δει μόνο σεραϊκές επιχειρήσεις. Παρ' όλα αυτά, το Επιμελητήριο Σερών όλα αυτά τα χρόνια που συμμετάσχει στη Food Expo έδωσε το δικαίωμα και άνοιξε το δρόμο σε πολλές σεραϊκές επιχειρήσεις να πηγαίνουν και από μόνοι τους και να έχουν τη δικιά τους την παρουσία, πάντα όμως με τη βοήθεια του Επιμελητηρίου. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές μου κάνετε την ερώτηση, σε όλους μας κάνετε την ερώτηση, αν υπάρχουν αποτελέσματα από αυτές τις εκθέσεις. Υπάρχουν λοιπόν αποτελέσματα. Αυτά μπορείτε να ρωτήσετε στους εκθέτες. Γι' αυτό το λόγο κάθε φορά που γίνεται η Food Expo υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που ενδιαφέρεται και κατεβαίνει κάτω, παρά το που είναι η πιο ακριβή έκθεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και το πιο σημαντικό από όλα, το αυτό που την κάνει πολύ σημαντική, είναι οι B2B συναντήσεις, δηλαδή συναντήσεις που οργανώνονται και σίγουρα ο κάθε εκθέτης θα κάνει γύρω στις 10 προσωπικές συναντήσεις τουλάχιστον. Το μέσο όρο λέω, με ανθρώπους από το εξωτερικό ή από το εσωτερικό που ενδιαφέρονται. Άρα σημαίνει, επειδή είναι μόνο έκθεση για χονδρεμπόρους, σίγουρα θα έχουν αποτελέσματα, γιατί έστω και ένα πελάτη καινούργιο να βγουν, να βρούνε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις σεραϊκές επιχειρήσεις. Η Food Expo επιστρέφει μετά από 3 χρόνια. Το περιβάλλον και όπως έχει διαμορφωθεί και όπως το λαμβάνω και εγώ και ως εταιρεία που είμαι σχετικός με το τρόφιμα, είναι ότι υπάρχει ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση για το ελληνικό τρόφιμο και από ευρωπαϊκές χώρες. Το επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό. Θα έχει 50.000 επισκέπτες αγοραστές και πάνω από 2.000 αγοραστές του εξωτερικού. Και μια που γίνεται αναφορά για εξωστρέφεια, το Επιμελητήριο στηρίζει τις επιχειρήσεις και τις επιδοτεί με 50%. Ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό. Στόχος μας ήταν αρχικά τα 50 τετραγωνικά, έχουν ήδη καλυφθεί και οδεύουμε στα 100 τετραγωνικά. Εγώ θα πρότεινα όσες σεραϊκές επιχειρήσεις επιθυμούν να συμμετέχουν, να το κάνουν άμεσα, γιατί σε περίπτωση που καλυφθούν και τα 100 τετραγωνικά, εκτιμώ εγώ τις επόμενες 2-3 μέρες θα καλυφθούν, ίσως δεν υπάρχει δυνατότητα να ζητήσουμε επιπλέον μέτρα. Άρα λοιπόν πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα ή με το Επιμελητήριο, ή με, με μένα ή με τον κύριο Γιαννάκη, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους και συνέχεια να γίνει κατανομή το τετραγωνικά που επιθυμούμε και να γίνει κατανομή το μέτρο. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά σεραϊκά προϊόντα, πολλές μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις των Σερών που έχουν πολύ καλά και ποιοτικά προϊόντα, αλλά όσο δύσκολο είναι να παράξεις τέτοια προϊόντα, ακόμη πιο δύσκολο είναι να βρεις τα κανάλια διανομής και τις θέσεις για να πουληθούν στην τιμή που τους αξίζει. Και αφού αναφέρουμε ότι είμαστε εξωστρεφείς και πρέπει επιτέλους να βγούμε πιο επιθετικά σαν Σέρες, θεωρώ πως η Food Expo είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία.